πίστεψες ποτέ αυτή η εκπομπή μπορεί και να μην έβγαινε στον αέρα? Αργήσαμε να καταλήξουμε στο τι θα κάνουμε ακριβώς. Έτσι και αλλιώς και μέσα στο κανάλι συνέβησαν διάφορες αλλαγές. Και από τον σταθμό υπήρχε πολύ καλή διάθεση στο να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Οπότε ήξερα ότι κάπως θα υλοποιηθεί όλο αυτό. Μετά είναι ίσως που δεν έκανε το My Style Rock. Όχι, επιμένω και λέω ότι το My Style Rock, επειδή είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βασίζεται στη μόδα, θεωρώ ότι η Ευαγγελία έχει και άμεση σχέση με το κόνσεπτ, διότι είναι μια γυναίκα η οποία έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μόδα. Τώρα εγώ θα ήμουν εκεί λίγο σαν να έπρεπε οπωσδήποτε να κάνω κάτι, οπότε να κάνω αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι πως εγώ με τη μόδα όχι πολύ καλά έτσι, σχέση. Σε απασχόλησε ποτέ? Γιατί έκανε μια δήλωση Αλίκα Μαραγκουδάκη που είπε ότι όποιες εκπομπές είναι κάτω από 10% θα κόβονται. Εγώ μιλώντας με το σταθμό, αυτό που μου είπαν είναι ότι έχουμε το χρόνο να χτίσουμε αυτή τη ζώνη, τη μεσημεριανή, στο κανάλι. Φαντάζομαι ότι αν κάποια εκπομπή δεν πηγαίνει καλά για καιρό και γενικά έχουμε αποφασίσει ότι δεν πάει καλά τελικά και δεν υπάρχει τρόπος να ανακάμψει μια κατάσταση, δυστυχώς μπορεί να κοπεί. Εγώ δεν θέλω να σκέφτομαι τώρα τι θα γίνει αν η εκπομπή θα κοπεί. Εγώ ξέρω ότι από το σταθμό έχουμε την απόλυτη στήριξη. Συμβόλαιο έχεις για το τέλος της σεζόν? Συμβόλαιο δεν έχω υπογράψει ακόμα. Πώς επιλέχθησαν οι δύο άντρες να σε πλαισιώνουν? Κάναμε δοκιμαστικά. Είδαμε ότι αυτή η τριάδα λειτουργούσε πιο καλά από οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό. Πες μας λίγο με τη Μέρη, τι έχει γίνει, γιατί... Η Μέρη θα σου πω τι έγινε, η Μέρη θα κάνει θέατρο. Η Μέρη θα κάνει θέατρο. Ένα musical. Πάντως ακούστηκε ότι, εγώ έτσι έλεγαν οι πληροφορίες μου, ότι η Μέρη πέρα από το θέατρο δεν την πολύ ήθελαν και στο κανάλι. Δηλαδή δεν ήταν αυτό που είχαν φανταστεί. Δεν φτάσαμε να μιλήσουμε για το αν την ήθελαν ή δεν την ήθελαν, γιατί από πριν η Μέρη αποφάσισε ότι είναι κάτι που δεν προλαβαίνει να το κάνει έτσι όπως θα ήθελε να το κάνει. Καλώς ήρθατε! Εδώ είμαστε πανέτοιμοι κάθε μέρα! Εμένα μου αρέσει η παρουσίαση, ναι. Μ' αρέσει πολύ η παρουσίαση. Μ' αρέσει γιατί είμαι ο εαυτός μου και μπορώ να είμαι ο εαυτός μου και... Είναι δεδομένο ότι δεν θα αρέσουμε σε όλους, δεν γίνεται, ποτέ κανείς δεν άρεσε σε όλους. Οπότε, εντάξει, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην να θέλουν κάτι άλλο από μένα ή να περιμένουν να δουν κάτι άλλο από μένα ή να μην δουν και τίποτα από μένα και να θέλουν να πάω σπίτι μου. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do? Στεναχωρήθηκες με το Μέγκα, με την υπόθεση όλη αυτή? Στεναχωρήθηκα, ναι, πάρα πολύ, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολοι εκείνοι οι μήνες, το θυμάσαι και εσύ πολύ καλά. Πήρες τίποτα από αυτούς? Ούτε ένα μήνα δεν έχει πληρωθεί δηλαδή από το Μέγκα? Από όλα τα χρωστούμενα δεν έχω πληρωθεί τίποτα. Πάνω που νομίζαμε ότι η Ντορέτα θα φορέσει νηφικό, κάτι έγινε. Μερικές φορές τα πράγματα δεν πηγαίνουν έτσι όπως τα έχεις προγραμματίσει. Είναι δύσκολο για μια μάνα με δύο παιδιά να ανοίξει ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή της? Δεν είναι απλό. Πρώτα σου πω, αν δεν μπορέσεις να βρεις αυτόν που θα... δεν θα του φανεί τόσο πολύπλοκο, Προχωράς. Ναι. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Σε πιάσε στο στόμα το Δημήτρης. Θέλω να δώσω τα φιλιά μου όμως στον Δημήτρη Παπανώτα. Γιατί θεωρείς ότι υπάρχει αυτή έτσι, ο Δημήτρης Παπανώτας, έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία? Γιατί δεν ξέρω. Δεν το έχετε λύσει ποτέ αυτό το θέμα? Δημήτρη, θέλεις να πάμε για ένα καφέ, να μιλήσουμε? Θα βάλουμε κάτω από το παιδί. Να τα κοιτάξουμε ξανά. Κάτι έχει γίνει λάθος. Να το πάρουμε από την αρχή. Σου κάνω πρόταση δημόσια να πάμε για ένα καφέ να μιλήσουμε.